οι επιλογές της κυβέρνησης. Έγινε πλήρης ενημέρωση και από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Οικονομικών και ουσιαστικά μετά την κύρωση της συμφωνίας για την επέκταση του προγράμματος από τα ξένα κοινοβούλια αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι νομοθετικές δράσεις της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΜΕΓΑ, τα πρώτα νομοσχέδια θα αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, αλλά και τις οφειλές σε δημόσια και ταμεία. Το νομοσχέδιο που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις στην αποπληρωμή. Ας δούμε λίγο την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πληστηριασμό. Πληροφορίες μας λένε ότι το όριο εισοδήματος θα είναι στις 30.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω, όποιος έχει 30.000 ευρώ και πάνω εισόδημα, θα πρέπει να εξοφλεί το 20% του εισοδήματος σε δόσεις. Δηλαδή 6.000 ευρώ το χρόνο ή περίπου 500 ευρώ το μήνα. Αν είναι κοντά στο 30 δηλαδή. Ακριβώς. Αν είναι 30.000 και πάνω. Αν είναι κάτω από 30.000, η πληρωμή σε δόσεις θα πέφτει στο 10% του εισοδήματος, δηλαδή 3.000 ευρώ κατέτος. Πρέπει να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα παγώσει το πάγωμα από πληρωμής των δόσεων για όποιον είναι άνεργος και δεν έχει εισοδήματα. Επίσης, το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που, για το οποίο η Νάντια Βαλαβάνη, που ουσιαστικά το τρέχει, έχει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα για να αρχίσει η αύξηση των εσόδων, καθώς έχουμε υστέρηση από το Δεκέμβριο και μετά. Μένει να δούμε αν θα έχουμε μετά την Παρασκευή πια, περιμένουμε την νομοθέτησή του την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, ένα νομοσχέδιο με μεγάλο ενδιαφέρον είναι και τα κόκκινα δάνεια. Αυτό ωστόσο είναι πιο σύνθετο, καθώς θα έρθει μέσα στο 2015, θα απαιτήσει αρκετούς μήνες. Και αυτό γιατί απαιτείται η δημιουργία του ενδιάμεσου φορέα, απαιτούνται τα 3 δισεκατομμύρια που θεωρούνται απαραίτητα από το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν και ακολούθως αίτηση στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διάθεση των χρημάτων αυτών, καθώς θα δικαιολογείται ότι χρειάζονται για τη στήριξη των τραπεζών. Λόγος δηλαδή για τον οποίο έχουν διατεθεί αρχικά. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Θα επανέλθουμε βέβαια να δούμε τώρα το